Στην Οικονομική Επιτροπή έχει προωθηθεί το τελικό πρακτικό αξιολόγησης και οι προσφορές για τους δύο διαγωνισμούς του φετινού προγράμματος δακοκτονία στη Μεσσηνία. Οι διαδικασίες βρίσκονται πιο μπροστά σε σχέση με πέρυσι, με την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Αντωνία Μπούζα να εκφράζει την αισιοδοξία ότι οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν αρχές Ιουνίου. Πολύ πιο μπροστά. Γι' αυτό και αναμένουμε, γιατί πέρυσι περιμέναμε την επίμαχη τροπολογία μέχρι τέλους πρωτού ξεκινήσουν έτσι η έναρξη των ψεκασμών. Φέτος έχουμε και την τροπολογία. Την έχουμε την τροπολογία. Τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, γενικότερα οι τυπικές διαδικασίες του διαγωνισμού. Μετά το τέλος της αξιολόγησης φάνηκε πως κάποιες περιοχές του νομού έμειναν άγονες, χωρίς δηλαδή κάποιον εργολάβο ψεκασμού, είτε γιατί δεν υποβλήθηκαν προσφορές, είτε γιατί απορρίφθηκαν. Όπως και να έχει, για αυτές θα γίνει επανάληψη της διαδικασίας στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων, ώστε άμεσα να λυθεί το ζήτημα. Είναι γεγονός ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα το θέμα με τη δακοκτονία. Πρέπει να είμαστε δίπλα έτσι έτοιμοι όταν προτού υπάρξουν προβλήματα, διότι για μας είναι κομβικό το θέμα να προχωρήσει με τον καλύτερο τρόπο ο διαγωνισμός αυτός. Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος, σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά, πέρασε έγκαιρα από την Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που εξασφαλίζει την έγκαιρη έναρξη του προγράμματος για το 19 στις περιπτώσεις όπου οι χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη του εργολάβου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ έχει ξεκινήσει και η κατανομή του εποχικού προσωπικού που θα εργαστεί στη δακοκτονία.